Γεια σας, είμαι ο Παντελής. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο FIFA Κυπριακού Πρωταθλήματος, όπου παίρνουμε τους ποδοσφαιριστές που θα αγωνίζονται τη νέα σεζόν του Κυπριακού Πρωτάθλημα, που ήδη υπήρχα στο FIFA 23 στην Ultimate Team, αφού έπαιζα σε ομάδες που υπήρχαν στο παιχνίδι. Είχαμε 4 μεταγραφές σε σύγκριση με το τελευταίο βίντεο. Φτάσαμε περίπου τους 30 και κάτι ποδοσφαιριστές, οπότε δεν χωρούσαν όλοι στην ομάδα. Κάποιοι έφυγαν εκτός του squad, της αποστολής μας, ας το πούμε. Μπορείτε να τους βρείτε όλους σε μια λίστα κάτω στο description, αν θέλετε να τους βρείτε κι εσείς. Τυχαία έβγαλα κάποιους από την ομάδα, προσπάθησα να αφήσω κάποιους που μπορούν να βοηθήσουν ως αλλαγή. Βλέπουμε εδώ ότι κάποιοι έφυγαν σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Και πάμε να δούμε τις 4 νέες μεταγραφές που έκαναν οι ομάδες μας και θα βρίσκονται στο Κυπριακό Πρωτάθλημα από τη νέα σεζόν. Πρώτος, οι 3 πήραν θέση στην αρχική ενδεκάδα, έτσι για να τους δοκιμάσουμε για αυτούς στο παιχνίδι. Ο πρώτος είναι ο Σεκούν Κασαμά, ο νέος center for της ανόρθωσης. Δεν έχει τόσο καλό pace, έχει καλό shooting, καλό physical για μια silver κάρτα. Αριστεροπόδαρος, όπως βλέπουμε, έπαιζε στην Ισπανική Racing Club, πλέον στην Ανόρθωση συνεχίζει ως ενεκαλέστος ποδοσφαιριστής. Πρωταγωνιστεί και ως center for λίγο πιο πίσω και ως striker. Τον έχουμε εδώ δίδυμο με τον Wilson Eduardo, που στα προηγούμενα παιχνίδια έτσι φάνηκε αρκετά καλός. Αυτό είναι το 4ο επεισόδιο της σειράς. Στα 3 προηγούμενα έπαιξα απέναντι σε κάποιο φίλο μου με παρόμοια ομάδα, παρόμοια δυναμικότητα. Σήμερα θα προσπαθήσω να παίξω σε rivals είτε σε κάποιο max chemistry mode. Πιθανότατα απέναντι σε 90 και ομάδα σε rating, εμάς είναι στο 70. Θα υπάρχει διαφορά, θα δούμε πότε μπορώ να κονταλιστώ με αυτές τις ομάδες. Δεν νομίζω να το πάμε πολύ καλά, αλλά θα το δούμε. Πάμε στη δεύτερη μεταγραφή. Είναι του Απόλλωνα, ο Άγγελο Σαγάλ, Σιλιανός ποδοσφαιριστής. Ο Απόλλωνας τον αποκτήσε ως επιθετικό, αν δεν κάνω λάθος. Το FIFA υπάρχει ως αριστερός εξτρέμ, δεξής εξτρέμ και αριστερό back και wing back. Κύριος αριστερά δηλαδή, μπορεί να παίξει και δεξιά. Εγώ τον έβαλα στη θέση του Γιώργου Εφρέμ, αφού στα προηγούμενα 3 μάτς χρησιμοποιούσαμε τον Εφρέμ. Ήταν αρκετά καλός ο ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ. Όμως θεώρησα ότι πρέπει να μπουν και άλλοι ποδοσφαιριστές να τους δοκιμάσουμε. Αφού υπάρχουν ήδη ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ, υπήρχαν πολλοί. Το ΑΠΟΕΛ είναι και η ομάδα που υπάρχει στο παιχνίδι, η μόνη κυπριακή ομάδα. Οπότε έπρεπε να δοκιμάσουμε και κάτι καινούριο. Στα μπακ και στο προηγούμενο παιχνίδι είχαμε νέο μπακ και τώρα. Στο προηγούμενο είχαμε ποδοσφαιριστή της Πάφου και αυτός ποδοσφαιριστής της Πάφου. Στο προηγούμενο ήταν ο Πετάρ Μποτσκάι, ο Κροάτης της Δυναμό Ζάγκρεπ, πλέον στην Πάφο. Τώρα είναι ο Ματίας Μελούσο, ο Αργεντινός από τη Χυμνάσια, δεν κάνω λάθος. Πλέον ως αριστερός μπακ θα το δοκιμάσουμε στη δική μας ομάδα. Οπότε όλη η αριστερή πλευρά άλλαξε. Ας βάλουμε και το Σεκούν Κασαμά από εδώ, να φαίνεται ότι έχουμε 3 νέους ποδοσφαιριστές από αυτή την πλευρά. Δεξιά κρατάμε τον Ναρσίν, δίδυμο της ανόρθωσης, τη μεσά γραμμή του Ναι και Τεχέρα, τα πήγαν αρκετά καλά στο προηγούμενο παιχνίδι. Και οι δύο center back μας, Κουλιμπαλί με Εκπολό, έχουν καλό pace για silver cards. Νταρίφα στο δεξιά ακρό της άμυνας, 88 pace και 81 rating. Φυσικά ο Βιτ Πέλετ δεν μπορώ να μην το βάλω, αν και έχουμε ακόμη μια καινούργια μεταγραφή, θα τη δούμε. Δεν μπορώ να μην βάλω το Βιτ Πέλετ, αφού θα κοντραριστούμε με ομάδες πολύ καλύτερες. Αυτός είναι ο πάγκος μας, ποδοσφαιριστές από όλες τις ομάδες περίπου. Έχουμε ΑΕΛ, Εθνικό, Ανόρθωση και πάλι, ΑΕΚ, Απόλλωνα, ΑΕΚ, ο Φραν Σόλ που ήταν πρωταγωνιστής και σε προηγούμενα παιχνίδια. Και αυτός και στα 3 νομίζω είχε σκοράρει. Πέτροβιτ του Αποέλ, Ποτσκάι του Ισπάφου, όπως είπαμε, τον αντικαθιστά ο συμπαίχτης του πλέον, ο Μελούσο, ο Δόνης και το τελευταίο μεταγραφικό αποκτήμα για αυτό το επεισόδιο, η τετάρτη μεταγραφή. Δεν ξέρω πώς προφέρεται ακριβώς το όνομά του, εγώ θα το λέω ως Λέουενμπουργκ, Ολλανδός από την Ολλανδική Γκρόνιγκεν, πλέον θα αποτελεί τον τερματοφύλακα του Απόλλωνα, μάλλον βασικό όπως δείχνουν τα δεδομένα. Σκεφτόμουν να το βάλω ως βασικό, αλλά ο Βιτ Πέλετ νομίζω θα χρειαστεί και θα είναι ακόμη καλύτερος, το έδειξε και στα προηγούμενα παιχνίδια από ό,τι έχουμε. Εδώ είναι ο πάγκος.
Οπότε αυτή είναι η ομάδα, νομίζω αρκετά καλή. Όπως είπα, μπορείτε να βρείτε και τους άλλους ποδοσφαιριστές που υπάρχουν κάτω στο description, ονομαστικά την ομάδα που υπήρχαν, αν θέλετε να τους βρείτε. Υπάρχουν περίπου ακόμη καμιά δεκαριά ποδοσφαιριστές που θα παίζουν στο Κυπριακό Πρωτάθλημα του χρόνου. Και προπονητής μας ο Καρσέδο της ΠΑΦΟΥ πλέον. Οπότε πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτή την ομάδα, πιθανότατα απέναντι σε ένα σύνολο με πολύ πιο καλό rating. Οπότε πάμε να ψάξουμε να δούμε αν όντως μας βρει αντίπαλο στο Match Chemistry. Δύσκολο εγχείρημα πιστεύω, αφού πολλοί δεν αγωνίζονται σε αυτό το mode χωρίς λόγο. Αν δεν υπάρχει κάποιο objective ή κάτι, θα το δοκιμάσουμε. Αγίως θα δοκιμάσουμε στα Rivals απέναντι σε πολύ καλές ομάδες. Στόχος μας είναι τουλάχιστον να βάλουμε έναν goal, μια καλή παρουσία με αυτούς τους παίχτες, αφού δεν θα έχουν ούτε chemistry στο match των Rivals, ενώ στο match chemistry μπορούν να είναι λίγο καλύτεροι, λόγω του ότι όλοι έχουν το maximum που μπορούν να έχουν στη χημεία μεταξύ τους. Έχουμε κάποιους ποδοσφαιριστές της ισπανικής δεύτερης κατηγορίας, κυρίως της ανόρθωσης. Έχουμε τον Κουλιμπαλί με τον Τιουνέ που αγωνίζονται στην ίδια ομάδα. Όμως είναι δύσκολο να δημιουργήσουμε chemistry με αυτούς τους ποδοσφαιριστές, λόγω και των χωρών και των πρωταθλημάτων. Ψάχνει, νομίζω δεν θα βρει κάποιον, οπότε θα πάμε στη λύση του Rivals. Να του δώσουμε ακόμη λίγα δευτερόλεπτα για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Οπότε όπως είπα, υπάρχουν και τα τρία τελευταία, δεν βρίσκει αντίπαλο. Πάμε να δοκιμάσουμε το... ή να δοκιμάσουμε κάποιο άλλο friendly πρώτα. Να δοκιμάσω κάποιο mystery ball ίσως, που μπορεί να είναι και περισσότερο έτσι, να μας δώσει περισσότερο να μπορούμε να βάλουμε goal πιο εύκολα. Όπως είπα, μπορείτε να βρείτε και τους άλλους ποδοσφαιριστές κάτω. Υπάρχει και κάτι άλλο παρόμοιο με FIFA, με Κυπριακό Πρωτάθλημα, κάποια shorts στο κανάλι, όπου μπορείτε να δείτε ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται πλέον στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, τις κάρτες τους στο Ultimate Team μέσα από τα χρόνια. Νομίζω περίπου 80 μέχρι τώρα έχουν ανεπεί, ή 70 στο κανάλι. Και ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν και ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται τώρα στις κυπριακές ομάδες. Κάποιοι υπάρχουν από το 2010, από το FIFA 2010 μέχρι το 23. Κάποιους είναι πιο λίγες, κάποιους μπορεί να είναι πιο τρεις. Ο Ιαν Λέσιαξ, για παράδειγμα, της Ομόνιας υπάρχει από το 2010 μέχρι το 2017 περίπου. Και άλλοι ποδοσφαιριστές, ο Γουίλσον του Άρδο έχει πολλές κάρτες, ο Βαλμπουενά του Απόλλωνα νομίζω είχε τις περισσότερες από όλους. Δεν νομίζω να βρει αντίπαλο ούτε εδώ, οπότε πάμε να δοκιμάσουμε στα Rivals με την ομάδα μας, τι μπορεί να γίνει απέναντι σε δύσκολους αντιπάλους. Division Rivals, οπότε πάμε να βρούμε αντίπαλο, νομίζω θα μας βρει αμέσως. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Οπότε όπως είπα, πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσουμε τον Γκασαμά, τον Σαγάλ και τον Μελούσο. Τον τερματοφύλακα του Απόλλωνα δεν νομίζω να το χρησιμοποιήσουμε, υπάρχει ήδη ο Βιτ Μπέλετ στην ομάδα. Και θα προσπαθήσω να βάλω και ποδοσφαιριστές από τον πάγκο, έτσι να τους χρησιμοποιήσουμε όλους. Βρήκαμε αντίπαλο. Πάμε να ξεκινήσουμε, να δούμε λίγο την ομάδα του έτσι όταν ξεκινήσει το παιχνίδι και πόση διαφορά θα υπάρχει από εμάς. Βλέπουμε ήδη έτσι πολλέ Ντεπάι εκεί, Καντονά, Γκαρίντσα, Μπέιλ, Σταμπάκ, Βίντιτς, Τερστέγγες στο τέρμα. Αρκετή διαφορά από τη δική μας ομάδα. Θα προσπαθήσουμε για ό,τι καλύτερο, δεν υπάρχει θέμα. Ξέρω ότι οι silver cards, ειδικά χωρίς chemistry, θα είναι αρκετά δύσκολο να αντιμετωπίσουν μια τέτοια ομάδα, αλλά θα το προσπαθήσουμε. Ειδικά οι κάθετες θα πρέπει να προσέξουμε. Εδώ και δυστυχώς η πρώτη φάση είναι και γκολ για τον αντίπαλο. Οπότε ο Μαρτίνες σκοράρει εναντίον μας. Στόχος είπα είναι τουλάχιστον μια καλή εμφάνιση και έναν γκολ. Ο Σαγκάλ τώρα παίρνει την μπάλα, πρώτη φορά το βλέπουμε στο παιχνίδι.
το τεχέρα της ανόρθωσης είναι στο μελούσο της Πάφου και αυτός το σαγάλ που περνάει για τον Κασάμα, αυτός για τον Wilson Eduardo, για να δούμε τον Wilson Eduardo, περνάει για τον Κασάμα, δεν πάει μπάλα στο κεφάλι του, καλή προσπάθεια αυτή, μια πρώτη έτσι προσπάθεια. Εδώ ξανά στην επίθεση ο αντίπαλος είναι πολύ πιο γρήγορος και πάλι για να δούμε στο δεύτερο σουτ, είναι offside όμως. Τώρα ο Εκπολό παίρνει την μπάλα, γίνεται το λάθος από τον Κουλιμπαλί εκεί. Εδώ ο Καντονά προλαβαίνει ο Βιτπέλετς. Έχουμε τουλάχιστον ένα τερματοφύλακα με 81 rating, μπορεί νομίζω να μας λιτώσει από κάποια σουτ. Ο Εκπολό τώρα δίνει στον Τιουνέ, για να δούμε τον Τιουνέ, περνάει στον Κασαμά, το συμπαίχτη του τώρα στην ανόρθωση. Τώρα ο Σαγάλ, για να δούμε τον Σαγάλ, αργεί πολύ, τώρα ο Μελού το δίνει στον Κασάμα και πάλι και αυτός τον Τιουνέ. Τιουνέ δίνει στον Τεχέρα, αυτός τον Σαγάλ. Για να δούμε τον Σαγάλ, περνάει εδώ ο Κασάμα, παραλίγο. Κασάμα, συγγνώμη, παραλίγο το 1-1 εκεί, καλή ευκαιρία για την Κυριακή ομάδα. Εδώ ο Wilson Eduardo κλέβει ωραία, δίνει στον Narsing, οι παίχτες μας που έχουν έτσι όρεξη. Τεχέρα τώρα για τον Σαγάλ κάνει ένα σουτ έξω. Κερδίσαμε φάουλ όμως, για να δούμε, δεν μπορεί νόμιζο να μπορώ να πάω για απευθείας με... δεν είναι πολύ καλά τα στατιστικά των παιχτών. Θα το παίξουμε λίγο έτσι εξυπνά, ο Τεχέρα εκεί, δεν μας βγήκε αμέσως η κομπίνα. Τώρα ο Τιουνέ είναι στον Τεχέρα, αυτό για τον Κασαμά παραλίγο να καθυγυρίσει εκεί. Ο Τιουνέ κλέβει εδώ και πάλι, ο Wilson Eduardo, ναι, ήταν σε θέση offside δυστυχώς. Εντάξει, δεχτήκαμε το πρώτο γκολ, μετά νομίζω έχουμε μια έτσι ok παρουσία στο παιχνίδι. Εδώ ο Κουλιμπαλί, ωραία άμυνα. Για να δούμε, συνεχίζει ο Κουλιμπαλί και κερδίζει. Είναι στο Wilson Eduardo, αυτός προσπαθεί για τον Κασαμά, δεν περνάει. Κασάμα, συγγνώμη, τον μπερδεύω με τον Κασαμά της Ομόνιας συνεχώς. Τώρα για να δούμε, πολλό κυνηγά εδώ, κοντά στο 2-0 και το πετυχαίνει ο αντίπαλος με τον Καντονά. Ο Καντονά οπότε σκοράει το δεύτερο γκολ, το πρώτο μας το έβαλε ο Μαρτίνες. Να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τουλάχιστον το σκορ να μείνει σε χαμηλά επίπεδα. Ο Τεχέρα τώρα στον Κασαμά που κρατά ωραία μπάλα οπότε την πάρει νομίζω. Τώρα ο Σαγάλ. Για να δούμε, τριπλάρει εκεί λίγες. Εδώ ο Σαγάλ και πάλι φεύγει μπάλα, είχε μια έτσι πολύ καλή ευκαιρία για ισοφάριση ο Κασάμα. Ο Νταρίκπα εδώ τώρα για να δούμε, περνάει κάθε τι να μην μας ξεφύγει και πάλι. Ο Κουλιμπαλί εκεί ελέγχει και δίνει στον Μελούσο, αυτός και πάλι στον Κουλιμπαλί. Που δίνει στον Νταρίκπα έτσι τον πιο γρήγορο μας ποδοσφαιριστή, να εκμεταλλευτούμε λίγο την ταχύτητά του τώρα. Αυτός περνά στον Εντουάρδο, κάνει έτσι λίγες περίτεχνες ενέργειες. Στον Ναρσίν τώρα δίνει πιο πίσω στον Εκπολό, αυτός τον Τιουνέ. Για να δούμε τώρα τον Wilson Eduardo, προσπαθεί του, φεύγει μπάλα. Ο Κουλιμπαλί τώρα απέναντι στον Λίνξ, είναι πολύ πιο γρήγορος ο Λίνξ και δίνει την πάσα και 3-0 δυστυχώς, μόλις το 26 το 3-0. Δύσκολο εγχείρημα απέναντι σε πολύ ψηλά ratings. Να δούμε, είχαμε ευκαιρία ή ευκαιρίες μπορούμε να τις πούμε, εδώ ένα λάθος αμέσως. Ταρίκπα τώρα να κυνηγήσει, δεν προλαβαίνει ο Εκπολό εκεί να μην φάμε και τέταρτο από τώρα. Ο Κουλιμπαλί κάνει λάθος και πάλι. Κλέβει όμως ο Κουλιμπαλί. Τώρα ο Κασάμα παίρνει μπάλα, για να δούμε τον Κασάμα προσπαθεί να περάσει, κερδίζει, έχει έτσι πείσμα ο Σενεγαλέζος. Τώρα ο Σαγάλ δίνει και πάλι στον Κασάμα, αυτός και πάλι στον Σαγάλ. Εκεί λίγες τρίπλες, δίνει στον Τεχέρα, αυτός δεν προλαβαίνει. Δυστυχώς οι αντιδράσεις των παιχτών μας είναι λίγο πιο αργές από τους αντιπάλους. Ο Κουλιμπαλί τώρα εδώ με καλό pace τρέχει τον Μαρτίνες, όμως εκεί ο Μπέλετς σωζεί. Το 4-0 έτσι θα ήταν αρκετά νωρίς το παιχνίδι. Βρισκόμαστε στο 33ο λεπτό, 3-0 ο αντίπαλος. Είχαμε μια καλή ευκαιρία με τον Κασάμα. Εδώ ο Σαγάρ και πάλι ο Κασάμα παίρνει, για να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Κασάμα. Και του δίνει στον Εντουάρτο, για να δούμε τον Εντουάρτο αν μπορεί να κάνει κάτι. Η τρίπλα εκεί, η σκάει τρίπλα. Προσπαθεί για τον Κασάμα, δεν τα κατάφερε. Θα περνούσε εκεί πάσα, θα γινόμασταν επικίνδυνοι και πάλι. Εδώ ο Κουλιμπαλί απέναντι στον Τεπάι, τον προλαβαίνει ο Κουλιμπαλί. Έτσι γρήγορος αμυντικός, μπορεί να
προλάβει τους αντιπάλους. Τώρα Wilson Eduardo, για να δούμε την πορεία να κάνει ο Αγκολέτσος. Τώρα γίνεται το λάθος που λιμπαρεί στον Ταρίκβα. Για να δούμε, η μπάλα πάει στον Ταρίκβα ξανά, όχι. Okay. Εδώ ο Ντεπάι κρατά την μπάλα για τον αντίπαλο, να βάλουμε λίγη πίεση με τους ποδοσφαιριστές μας. Στόχος το έναν κόλ τουλάχιστον, όχι τώρα το τέταρτο, για να δούμε, πολύ κοντά στο τέταρτο και το πετυχαίνει. Κάθε 10 λεπτά περίπου γκολ για τον αντίπαλο. Στο 40 λεπτό το 4-0. Τώρα ο Τεχέρα κρατάει, ο Μιστόν Μελούσο. Ένα από τα νέα αποκτήματα στον Κασαμά. Τώρα ο Wilson Eduardo γυρίζει ωραία εκεί που κερδίζει ο Ναρσίν και δίνει στον Ναρσίν και πάλι, για να δούμε, γυρίζει, δεν πάει μπάλα στον Κασαμά. Θα ήταν μια καλή φάση εδώ το λάθος, για να δούμε ο Ναρσίν το κάνει και έξω. Θα βάλει λίγο να μειώσουμε εδώ. Εδώ για κάποιο λόγο ο Κασαμά έχει κουραστεί πάρα πολύ από το πρώτο 45 λεπτό, μας βγάζει το Τόνι, θα το βάλουμε πιο μετά το Τόνι. Να δούμε ακόμη λίγο τον Κασαμά που νομίζω έχει μια ok παρουσία μέχρι τώρα. Τώρα ξαναπέρνει την μπάλα ο Κασάμα, τον Τεχέρα, τον συμπαίκτη του που χάνει. Λοιπόν, έχουμε το ημίχρονο του αγώνα, δυστυχώς 4-0. Σε μια ok παρουσία με βάση τα δεδομένα της ομάδας. Απλά η αμυντική μας είναι αρκετά πιο αργή. Εδώ βλέπουμε ότι έχει 3,2 expected goals ο αντίπαλος και 1,2 εγώ, οπότε δεν είναι τόσο άσχημο το ποσοστό. 6-3 τα σούτ, απλά πήγαν πολλά μέσα λόγω της αμυνάς μας που είναι χαμηλά τα rating τους. Πάμε να δούμε το δεύτερο ημίχρονο πώς μπορεί να εξελιχθεί για την ομάδα μας. Οπότε πάμε στο δεύτερο ημίχρονο. 4-0 το σκορ, πολύ μεγάλο έτσι διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Εδώ το λάθος μόλις ξεκινήσαμε, να μην φάμε πέπτον κολ και πάλι από τη σέντρα, ο Μαρτίνες, ο Μπέλετ σώζει. Στόχος μας να βάλουμε τον κολ τουλάχιστον της τιμής, ο Ναρσίν τώρα παίρνει που είχε μια καλή ευκαιρία και την έστειλε στο δοκάρι πριν λίγα λεπτά, ο Ναρσίν τώρα. Εδώ προσπαθεί να ξεφύγει, μπάλα πάει στον Εντουάρδο, για να δούμε, που περνά ωραία για τον Τιουνέ, για να δούμε τι μπορεί να γίνει εδώ, Τιουνέ. Είναι στον Κασάμα, αυτός το Σαγάλ. Offside. Ήταν offside τον Κασάμα από ό,τι φαίνεται. Θα είχαμε εκεί μια ευκαιρία αν την προλαβαίνει ο Σαγάλ. Για να δούμε τώρα αν δεν πάει κάποιες περιδέχνες ενέργειες, ότι είναι τον... Όχι, λάθος εδώ, κοντά στο 5-0. Πήγε να μας κρεμάσει ο αντίπαλος, δεν τα καταφέρει. Λοιπόν, Wilson Eduardo, τώρα για τον Narsing. Εκπολώ εδώ ένα ωραίο τάκλι για τον Ταρίφα, τώρα στον Narsing. Που δίνει για τον Wilson Eduardo. Τώρα να δούμε, περιμένω την κίνηση του Κασάμα, την τίνω στον Κασάμα. Αυτό δίνει για τον Σαγάλ, πήγα για την περισσότερη πάσα. Και η αμυντική του είναι πολύ πιο γρήγορη και... Μόνο με πάσες μπορούμε να πούμε έτσι απέναντι από το τέρμα. Εδώ ο Γκαρίντσα ευκαιρία για το 5-0, δεν γίνεται και πάλι που για να μας κρεμάσει. Ο Βιντ Μπέλετς και πάλι εκεί μπλοκάρει. Ο Κασάμα τώρα για τον Τιουνέ και αυτό τον Ταρίφα. Για να δούμε τον Ταρίφα τώρα. Περνάει έτσι ωραία για τον Ναρσίν. Ναρσίν περνάει για τον Κασάμα, για να δούμε το σουτ του. Ακόμη ένα σουτ στην εστία από τον Κασάμα. Τώρα ο Τεχέρα. Μια σέντρα στην περιοχή, ο Wilson Eduardo. Κόβουν στη γραμμή, έτσι δεν μας θέλει να μπει έναν γκολ. Λοιπόν, θα πατήσω και την παύση να κάνουμε τις αλλαγές μας. Εδώ ο Links τώρα παίρνει την μπάλα. Ο Εκπολό εκεί και πάλι ακόμη μια φοβερή άμυνα. Η μπάλα όμως δεν καταλήγει σε συμπαίχτη μας. Ο Ταρίφα κυνηγάει εδώ τον Πούθ, είναι πολύ γρήγορος. Μπάλα καταλήγει στον Πέλετς, έτσι το δεύτερο ημίχρονο μας έκανε φάση στο αντίπαλο, δεν σκόραρε όμως, αυτή είναι η διαφορά με το πρώτο. Εδώ ο Κασάμα παίρνει την μπάλα, για να δούμε, περνάει για τον Ετουάρτο, δεν υπάρχει offside, υπάρχει τελικά. Λοιπόν, θα αποχωρήσει ο Κασάμα και θα μπει στο παιχνίδι ο Τόνις. Λοιπόν, θα βάλουμε και τον Φραντσόλ στη θέση του Σαγάλ και ο Τόνις θα μπει εθνός εξτρέμ. Να δούμε τι άλλο μπορούμε να αλλάξουμε. Ο Καπτούμ ίσως περάσει στη θέση του Τιουνέ.
και νομίζω αυτά θα κάνουμε και ο Σκέλβιξ η θέση του Μελούσο είναι έτσι πιο γρήγορος ο Νορβηγός back. Ακόμη ένας προσφεριστής του Απόλλωνα. Οπότε έχουμε δύο back του Απόλλωνα αυτή τη στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Εδώ για να δούμε, παίρνει ο Σολ και πρώτον το άκυγμα στο παιχνίδι. Που περνά στον Τεχέρα, ακόμη έναν Ισπανό, αυτό στον Ναρσίν. Για να δούμε ο Τεχέρα και πάλι κάνει το σουτ και πάλι ο τερματοφύλακας του αντιπάλου, ο Τερστέγγεν, σώζει. Έχουμε κάποιες τελικές στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο δεν έρχεται τον γκολ. Εδώ Εκπολό και πάλι φοβερό παιχνίδι από τον Εκπολό. Τώρα η μπάλα περνάει για τον Γουίλσον Ετουάρτο, αυτό στον Ναρσίν. Περνάει τη σέντρα, όμως δεν πάει στο εκεί που ήθελε. Ο Τεχέρα εδώ μια ωραία άμυνα στο κέντρο. Ο Φραν Σόλ τώρα και πάλι ο δερματοφύλακας. Ή ο Τόνις ήταν. Ο Τεχέρα εκτελεί το κόρνερ. Για να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε από το κόρνερ. Ο Ναρσίν τώρα ένα μακρινό σουτ. Ο Ετουάρτο χάνει την μπάλα εκεί και καταλήγει στον Μπέλετς. Έτσι ένα διώξιμο. Βρισκόμαστε στο 70 λεπτό. Εδώ χάνει την μπάλα ο Ναρσίν νομίζω. Για να δούμε τον Εκπολό, δεν προλαβαίνει. Ο Λεβαντόφσκι τώρα, ο Νταρίφα επιστρέφει και σώζει για τον συμπαίχτη του τον Σκιέλβικ. Τώρα ο Σολ που περνά, δεν περνά η μπάλα όμως. Για τον Τόνι. Για να δούμε τώρα, κοντά στο 5-0 δεν γίνεται. Δεν φάγαμε γκολ στο δεύτερο μήχρονο, πάνω που είπα εδώ ακόμη μια ευκαιρία όπου Λιμπαλή διώχνει ωραία. Τώρα παίρνει την μπάλα ο Σόλ, για να δούμε τι μπορεί να κάνει. Περνάει για τον Εντουάρντο, είναι δυνατή η μπαγιά, πολύ πιο γρήγορη αμυντική του αντιπάλου. Βρισκόμαστε στο 75, ακόμη 15 λεπτά για να βάλουμε τουλάχιστον έναν γκολ της τιμής και να μην φάμε άλλο εμείς για να μείνει σε έτσι κάπως λογικά πλαίσια το σκορ το 5-0. Εδώ offside ο αντίπαλος, προς το παρόν κρατιόμαστε καλά στο δεύτερο μήχρονο. Σκέλβικ τώρα για τον Τόνι, αυτό τον Φραν Σόλ και ο Φραν Σόλ τώρα για τον Εκπολό, αυτό τον Εντουάρτο και τον Τεχέρα τώρα για τον Εντουάρτο, δίνει στον Ταρίκβα και αυτό τον Σόλ. Να δούμε τώρα ο Σόλ στον Τεχέρα, χάνει την μπάλα. Ο Καπτούμ τώρα περνά εδώ, ο Σόλ συμπέχτε στην ΑΕΚ. Για να δούμε τώρα, ο Σόλ παίρνει και πάλι ευκαιρία εδώ, στο 84 λεπτό εδώ και πάλι ο τερματοφύλακας του αντιπάλου. Το σουτ νομίζω ήταν από τον Δόνι. Ευκαιρία εδώ για κεφαλιά και γκολ από τον Δόνι νομίζω. Οπότε βάλαμε τον γκολ της στιγμής. Είναι ο Δόνις, όχι είναι ο Φραν Σόλ. Μια κεφαλιά και πάλι σκοράρει ο Φρανσόλ, νομίζω σκοράρει και στα 4 παιχνίδια που παίξαμε. Ενώ με την κυπριακή ομάδα, εδώ μια κάθετη δεν περνάει. 4-0 το πρώτο ημίχρονο για τον αντίπαλο. Μπορούμε να πούμε ότι κερδίσαμε το δεύτερο με 1-0. Εδώ ο Εκπολό δεν βγαίνει άμυνα να μην φάμε γκολ τώρα. Βγαίνει και δυστυχώς. Να μπει και ο Πετρόπιτς στον αγώνα, γιατί όχι. Εδώ το βλέπουμε αρκετά ψηλό το Πετρόβιτς που δίνει στον Καπτούμ και αυτό στον Ταρίκβα που δίνει στον Ναρσίν. Για να δούμε τον Ναρσίν, κρατάει μπάλα ο Ναρσίν. Του βγαίνουν λίγο οι κόντρες αλλά όχι όπως ήθελε, η μπάλα πήγε αρκετά πιο πάνω. Ταρίκβα εδώ. Για να δούμε. Για τον Ναρσίν τώρα ο Εκπολό προσπαθεί να προλάβει τον Λεβαντόφσκι και τον προλαβαίνει. Και τέλος παιχνιδιού 5-1. Νομίζω θα παίξω ακόμη ένα, έτσι τώρα που συνηθίσαμε την ομάδα. Στο δεύτερο μήχρονο είχαμε καλή παρουσία. Να δούμε λίγο τα στατιστικά και να πάμε στο δεύτερο παιχνίδι. Αυτά είναι τα στατιστικά του αντιπάλου, πάμε στη δική μας ομάδα. Φραν Σόλ έναν γκολ, assist από το corner του Τεχέρα. Είχαμε και έτσι κάποιες καλές προσπάθειες. 7,2 Νταρίκφα για μπακ, ο Κουλιμπαλί 7,2 και ο Εκπολό 6,5 για 5 γκολ που δέχτηκαν, ενώ είναι καλές οι βαθμολογίες τους για
ο Φρανσόλ προφανώς το πιο ψηλό rating εδώ. Οπότε 5-1. Πάμε να παίξουμε ακόμη ένα παιχνίδι να δούμε τι μπορεί να γίνει με την Κυπριακή ομάδα και πάλι στο Rivals. Οπότε πάμε να παίξουμε και ένα δεύτερο παιχνίδι. Όπως λέγουμε, τραυματίστηκε ο Τόνις το προηγούμενο. Ο Γκασάμα είχε καλή παρουσία στο πρώτο, ο Φρανσόλ νομίζω είχε καλύτερη στο δεύτερο. Θα βάλουμε το Φρανσόλ εδώ ως βασικό. Είναι και Ισπανός, χάνουμε ένα chemistry, δεν ξέρω από πού, αφού είναι και αυτό από τη δεύτερη κατηγορία. Α, είναι συνεργαλέτσος από τον Τιουνέ, παίρνει ακόμη ένα rating. Θα αφήσουμε τον Κασαμά στον πάγκο, μπορεί να μπει αλλαγή. Νομίζω οι αλλαγές μας ήταν καλές, βοήθησαν στο παιχνίδι και ο Κασέρο εδώ χρειάζεται το συμβόλαιό του. Βάζει την υπογραφή του και πάμε να παίξουμε ένα δεύτερο παιχνίδι και πάλι απέναντι σε ανώτερο αντίπαλο λογικά. Μόλις 6 chemistry υπάρχουν στην ομάδα. Στο προηγούμενο νομίζω σταθήκαμε καλά. Υπήρξε έτσι διαφορά δυναμικότητας πολύ φανερή. Λοιπόν, πάμε να δούμε από ό,τι βλέπω εδώ. Νομίζω είναι ο Μπέλετς και ο... δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, λογικά ο Σαγάλ, όχι ήταν αυτός. Θα δούμε ποιος είναι στη συνέχεια. Να δούμε λίγο για την ομάδα του αντιπάλου πάλι, αν είναι σε αυτά τα επίπεδα όπως την προηγούμενη, λογικά θα είναι. Σήμα της Δυναμός Ζάγκρεπ, πολύ πιθανόν να είναι εκτροάτης ο αντίπαλος και πάλι δε στέγγεν στο τέρμα Βιεϊρά, εκεί βλέπουμε στο κέντρο Μπουσκέτς δε Πρού, είναι πολύ καλό κέντρο και τα Μπακ, Βαρσελόνα, Γκάβι και ό,τι άλλα. Δεν προλάβα να δω πολύ καλά τι έχει μπροστά. Πάμε να αγωνιστούμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και πάλι με την Κυπριακή ομάδα. Απέναντι σε έναν ανώτερο αντίπαλο, εδώ κρατάει τα πρώτα λεπτά ο αντίπαλος στην μπάλα και την κατοχή. Για να δούμε αν μπορούμε έτσι να μην το δεχτούμε κόλ έτσι αρκετά νωρίς. Εδώ για να δούμε για τον Ναρσίκη, καταφέρνει να περάσει ο Ναρσίκη, αν μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ευκαιρία έτσι αρκετά νωρίς. Ο Ναρσίκη χάνει από τον Βαράν εκεί, πιο γρήγορος ο Βαράν, ακόμη κι αν είναι από τους γρήγορους μας. Ο Ναρσίν, η αμυντική του αντιπάλου είναι ακόμη πιο γρήγορη. Τώρα ο Νταρίφα είναι ο πιο γρήγορος μας παίχτης. Ο Μπουσκέτς περνάει στον Κάβι εκεί. Και τώρα ο Μελούς ο Κόβι και δίνει στο Σαγάρ του Απολλώνα, για να δούμε τι μπορεί να κάνει αυτός. Που περνάει για τον Ετουάρτο, αυτός και πάλι για τον Σαγάλ, για να δούμε καταφέρει να πάρει την μπάλα και περνάει για τον Μελούσο, αυτός πίσω στον Ετουάρτο. Καλή κυκλοφορία και από την ομάδα. Τώρα ο Νταρίκφα παίρνει και η προσπίση από τον Νταρίκφα, για να δούμε αυτός περνάει για τον Ναρσίγκ, αυτός τι κάνουμε την τελική μας εκεί για τον Σολ, δεν ήταν πολύ καλό το τελείωμα. Ωστόσο πήγε προς την εστία, έχουμε έτσι. Προειδοποιήσαμε τον αντίπαλο ότι παρά τη Silver Carpet μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ο Τζόρτι Άλπα τώρα με την μπάλα από αριστερά για να δούμε ότι προσπαθεί να περάσει τον Ναρσί. Τον περνάει με σχετική ευκολία. Εδώ μια κάθετη να μην το δεχτούμε τον κολ τώρα. Λάθος εκεί στην άμυνα. Και ο R9 μας βάζει εδώ τον κολ. Δεν είδα ότι υπήρχε και Ρονάλντο φαινόμενο. Με 96 rating ο R9 κάνει το 1-0. Νομίζω αρκετά νωρίς και πάλι στο 12 λεπτό, εδώ λάθος από τον Ναρσίνκ, όμως κάνουν λάθος και ο αντίπαλος και παίρνουμε το out. Ο Τιουνέ τώρα της ανόρθωσης δίνει στον συμπαίχτη του τον Τεχέρα, αυτός χάνει, ο Τιουνέ ξανακελπίζει και ξαναδίνει στον Τεχέρα που περνάει εδώ για τον Σαγάλ και αυτός τον Μελούσο, για να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Αργεντίνος, πατάει την μπάλα, δίνει στο Χιλιανό, ο Τεχέρα. Προσπάθησε εκεί για τον Ναρσίνκ ο Βίλσον Εντουάρδο, δεν πέρασε μπάλα. Τώρα εδώ μια λάθος πάσα, ο Κουλιμπαλί πάει να αντιστρέψει εκεί επικίνδυνα, προλαβαίνει ο Μπέλετς. Πήγε με κεφακιά, έτσι μας θύμισε λίγο τα λάθη που έκανε και στο πραγματικό παιχνίδι απέναντι στη Μίτιδα. Ο Κουλιμπαλί, για να δούμε τώρα, εδώ το 2-0 από τον R9. Δύσκολο να κρατηθεί ο R9, ο Εκπολό και ο Κουλιμπαλί έχουν δύσκολο έργο. Δεν τα κατάφεραν, δύο φορές βρήκε δίχτυα. Να βάλουμε έναν κόλ και αυτή τη φορά, ίσως να είναι ο στόχος μας. Wilson Eduardo, τώρα περνάει μια ωραία μια κάθετη για τον Ναρσίν, για να δούμε τον Ναρσίν. Πήγε για την προσπίση, δεν προλάβει την μπάλα και ο Βαράν είναι στη λοβάτη στην άμυνα.
Wilson Eduardo τώρα από πλάγια πέφτει ένα άστοχο τάκλι, εγώ φταίω εκεί. Τώρα ο Άλμπα κρατάει μπάλα, περνάει όμορφα για τον De Bruyne, για το 3-0. Ο Κουλυμπαλή νομίζω εκεί σώζει. Σαγάλ τώρα για τον Σολ. Ο Σολ κάνει μια προσπίση και περνάει ωραία για τον Σαγάλ. Που αυτός ανοίγει μπάλα, προσπαθεί εκεί πολύ πιο γρήγορο στον Γκάβι, που ο shape-shifter συγγνώμη αγωνίζεται στα μπακ. Εδώ ο Εντουάρτο βάζει πίεση και χτίζει μπάλα για να δούμε τι μπορεί να κάνει. Ο Βαράν και πάλι εκεί, ο Wilson Εντουάρτο όμως συνεχίζει, όταν τα βάζει κάτω. Ναρσίν τώρα, εδώ βάζει πίεση η ομάδα, αλλά χάνει εκεί ο Βαράν χωρίς να κάνει κινήσεις, απλά παίρνει την μπάλα. Είναι το rating που κάνει τη διαφορά εκεί νομίζω. Τώρα ο Eusebio κρατάει την μπάλα απέναντι σε έτσι άγιπον σαν να παίζουν οι παίχτες των Κυπριακών ομάδων. Τώρα ο Σαγάλ δίνει στον Σολ. Αυτός περνάει από τον Τεχέρα, ένα ακόμη Ισπανό που περνάει στον Ταρίφα για να δούμε τον Ταρίφα με 88 pace. Προσπαθεί εδώ να ξεπεράσει κάθε αντίπαλο, Ταρίφα χάνει την μπάλα. Προσπάθησε να μπω μέσα στην περιοχή και αν υπάρχει αντίπαλο, αν υπάρχει συμπαίχτη να του περάσουμε την μπάλα, όχι αντίπαλος. Γιατί να περάσουμε την μπάλα σε αντίπαλο. Τα ρίχνω τώρα αρκετά κουρασμένος μετά την τελευταία κούρσα, μπορείτε να δείτε. Ναρσίνκ, Τιουνέ για τον Ναρσίνκ. Αυτός περνά για τον Εντουάρντο και αυτός το Σολ ξαναπροσπάθησε για τον Εντουάρντο, δεν πέρασε η μπάλα. Τώρα εδώ, εύκολη λία εκεί για τον Εκπολό, ο Κουλυμπαλή περνά στον Μελούσο και αυτός το Σαγάλ. Γρήγορα στο Σολ έτσι κάνει το λάθος αυτός, ήταν να πω ότι έχουμε καλή συνεργασία. Τελικά τα... Εδώ ο Κουλυμπαλή είναι ένα πολύ ωραίο τάκλι. Αποσόβησε τον κίνδυνο. Για να δούμε... Ο Εκπολό έχει μια ωραία μήνα. Είναι για τον Ναρσί. Είχε κερδίσει και φάουλ εκεί. Ο Εντουάρντο εδώ προσπαθεί και κερδίζει το φάουλ. Νομίζω ωραία κίνηση από τον Αγκολέσιο. Από τον Εμπαπέ εκεί πήρε το φάουλ. Τώρα για να δούμε ο Τεχέρα κρατάει, γυρίζει και δίνει στον Μελούσο τον Αργεντίνο. Τώρα ο Τεχέρα, για να δούμε εκεί έρχεται κάποιοι προσφερθέντες μας, για να δούμε τώρα ο Εντουάρντο. Εντουάρντο κάνει το σουτ και δίνει ένα, μειώνει η ομάδα μας. Μετά από λάθος του αντιπάλου, έτσι αυτή η πίεση που παίρνει από την Κυπριακή ομάδα από δίτη, είχαμε και άλλη ευκαιρία έτσι να πούμε μπροστά, δεν τα καταφέραμε. Εδώ τα καταφέραμε, ο Μπαπέ τώρα κρατάει την μπάλα, την κόρτ κάρτα του Γάλλου. Άλπα τώρα, εδώ ωραία ο Ναρσίν, διώχνει σε πλάγιο. Ναρσίν και πάλι πάει να ξανακερδίσει, δεν τα καταφέρνει. Λοιπόν, οπότε 2-1 στο 40, μην φάμε το τρίτο γκολ εδώ τώρα, δυστυχώς. Ο Βιτ Πέλες πάνω που θα έλεγα ότι θα μπορούσαμε να πάμε στο ημίχρονο αυτό το 2-1, δεν τα καταφέραμε. Στόχος να ξαναμειώσουμε. Ο Ναρσίν τώρα, η ωραία κίνηση. Ο Ναρσίν που ξεχωρίζει σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Τον κυνηγάει ο Βαράν, δεν τον προλαβαίνει. Πρέπει να δούμε Ναρσίν μέσα στην περιοχή. Ναρσίν. Όχι, δεν πέρασε η μπάλα για τον Φρανσόλ. Αν περνούσε εκεί σε άδεια δίκτυα, νομίζω θα έκανε το 3-2. Εδώ ένα τάκλι, να το πούμε απελπισία από μένα. Και ημίχρονο του αγώνα, να δούμε λίγο τα στατιστικά πριν πάμε στο δεύτερο. Έχω περισσότερα expected goals από τον αντίπαλο με 2 shoot, ενώ αυτός με 0,6 έχει πετύχει 3 και οι πάθες μας είναι παρόμοιες γιατί διαφορά δυναμικότητας παίζουμε αρκετά καλά μπορώ να πω. Νομίζω αν είχα πιο καλή ομάδα σίγουρα θα βρισκόμουν εγώ μπροστά στο σκορ απέναντι σε αυτόν τον αντίπαλο. Πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο δεύτερο μέρος αυτού του παιχνιδιού. Οπότε, όπως είπα, πάμε στο δεύτερο ημίχρονο αυτού του αγώνα. Εγώ έχω τη Σέντρα, 3-1 το σκορ, με καλή παρουσία η ομάδα μας και πάλι. Ο Σαγάλ τώρα δίνει στο Φρανκ Σολ, για να δούμε ο Φρανκ Σολ περνάει ωραία στα πλάγια για τον Ναρσίν και να δούμε τον Ναρσίν. Όχι και περνάει ωραία εδώ, Εντουάρντο ευκαιρία για να μειώσει κι άλλο. Ο τερματοφύλακας του αντιπάλου εκεί μια σωτήρια επιβάση. Αν μειώναμε εδώ. Όχι παρολίγο εκεί το κλέψιμο. Τώρα ο Γκάβι παίρνει την μπάλα από αριστερά. Δεξιά συγγνώμη. Περνά μια σέντρα, ο Βιτ Πέλετς σώζει. Τώρα ο Ναρσίν παίρνει την μπάλα και περνάει απέναντι για τον Μελούσο. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού. Ο Μελούσο δίνει στον Σαγάλ.
είναι ώρα και για τις αλλαγές μας σε λίγο και εδώ δεν τα βρήκαν οι δυο τους. Θα πατήσω εδώ τον Παύση να δούμε, εδώ ο αντίπαλος λίγο μας κοροϊδεύει αφού ξέρει ότι έχει καλύτερους παίχτες. Κλέβουμε όμως και πάλι για να δούμε αν θα του πληρώσει, δεν περνάει μπάλα για τον Wilson Eduardo. Eusebio κρατά. Μπουσκέτς τώρα. Για να δούμε η άμυνα εδώ αν υπάρχει διαιρά, πάει για το σουτ, έξω ευτυχώς. Και πάμε να βάλουμε νέους προσπαίκτες, τους strikers μου θα τους αφήσω ακόμη λίγο. Ίσως να πάτησα αρκετά πιο νωρίς. Θα δοκιμάσουμε το skill επειδή είμαι περισσότερο pace. Και ας μπήκε ο Καπτούμ στον... στον Τιούν, ναι. Και αργότερα να αλλάξουμε έτσι τους δύο center forward. Να βάλουμε Δόνι και κάποιον άλλον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η προσπάθεια. 3-1 το παιχνίδι στο 55ο λεπτό. Εγώ έχω την κατοχή, Βιτ Πέλες τώρα για Εχολό και αυτό το συμπέχτη του στον Απόλλωνα τον Ταρίπα. Να συγκρατάει μπάλα, κάνει το λάθος, εγώ έφτιαξα λίγο εκεί καθυστέρησα. Και τώρα μας περνά σαν σταματημένους ο Αλπα για να δούμε ευκαιρία για το 4-1 για την ομάδα του αντιπάλου και γίνεται ο R9 4 γκολ. Δυστυχώς είναι ασταμάτητος ειδικά απέναντι σε αυτή την άμυνα. Τώρα ο Ναρσίν Πέλες δίνει για να δούμε αν μπορούμε να πάμε για την άμεση απάντηση. Ο Ναρσίν πατάει και προσπάθησε να περάσει εκεί. Εδώ ένα ωραίο tackling, κερδίζουμε την μπάλα ξανά. Για να δούμε τώρα ο Φράντσον πάει για το σουτ, θα κερδίσουμε το corner, ναι. Εκεί ένα ωραίο μπλοκ από την άμυνα του αντιπάλου και δεν καταφέραμε. Προηγούμενο παιχνίδι βάλαμε γκολ από corner για να δούμε αν θα καταφέρουμε και τώρα. Δυστυχώς κερδίζει ο αντίπαλος και φεύγει στην αντεπίθεση, έτσι δύσκολο τώρα να το σταματήσουμε. Ακόμη και ο Νταρίπα που είναι ο πιο δύσκολος μας παίχτης δυσκολεύεται εκεί. Και η σέντρα και το 5-1 δυστυχώς. Και πάλι δεχτήκαμε 5 γκολ εκεί που ήταν πιο χαμηλός ο δείχτης του σκορ. 5-1 έλειξε το προηγούμενο παιχνίδι, απλά τώρα έχει αρκετή ώρα ο αντίπαλος να μεγαλώσει αυτό το... Με πιο λίγες φάσεις από τον προηγούμενο κατάφερε έτσι να μας βάλει τα 5 γκολ πιο αποτελεσματικός. Εδώ ένα φάουλ για την ομάδα μας πάνω στο Σαγάλ, ο Σκιέλβιτ. Εκεί η αριστερή πλευρά τώρα είναι του Απολλώνα με Σκιέλβιτ και Σαγάλ. Για να δούμε τώρα, ο Γκάβι παίρνει την μπάλα που έτσι είναι πολύ δραστήριος και δίνει στον Εουσέφιο, αυτός περνάει ευκαιρία για το 6-1 και πάλι με Ρονάτο. Όπως είπα είναι ασταμάτητος δυστυχώς. Δεχτήκαμε αρκετά γκολ. 6-1. Λοιπόν, τώρα ο Σιέλβι ανεβαίνει έτσι με 81 πλέον, να το χρησιμοποιήσουμε λίγο να το εκμεταλλευτούμε. Σιέλβι στο Σαγάλ. Τώρα για τον Φραντσόλ, για να δούμε τον Φραντσόλ. Εδώ παίρνει στην περιοχή ευκαιρία να μειώσουμε και γίνεται 6-2. Δεν ξέρω γιατί με χαροποιεί τόσο αυτό το 6-2. Ίσως να είναι επειδή παίζουμε με μια πολύ κατώτερη ομάδα και κάθε κόλ πρέπει να το πανηγυρίζεις. Όχι όταν χάνεις 6-2 στην πραγματικότητα, αλλά στο παιχνίδι είναι σημαντικό. Αφού παίζουμε με την Κυπριακή ομάδα. Εδώ παραλίγο το 7ο γκολ του αντιπάλου. Φάγαμε 6, σκοράραμε 2 τουλάχιστον σε αυτόν τον αγώνα. Νομίζω θα πατήσουμε να κάνουμε και τις άλλες αλλαγές μας. Τώρα ο Σαγάτ περνάει ωραία για τον Ταρίφα. Αυτός προσπάθησε αμέσως, λάθος μου. Έτσι, δεν μπορούσε να περάσει εύκολα αυτή η πάσα, ειδικά με τα ρίχτης μας. Εουσέπιο τώρα, είναι στο φύγο, για να δούμε το φύγο. Κάποιες ενέργειες εκεί, ξέρει ότι μπορεί να μας προσπεράσει με ευκολία και το εκμεταλλεύεται. Ο Νταρίφα όμως εκεί και συνεχίζει ο Νταρίφα, ξανακερδίζει και πάμε να πούμε στην επίθεση, ίσως για ένα τρίτο γκολ. Νταρίφα, είναι για τον Εντουάρδο, ο Εντουάρδο τρέχει, υπάρχει απέναντι εδώ, δεν προλαβαίνουμε. Πάτησα την πάσα, δυστυχώς δεν πήγε στην ώρα της, μας προλάβει ο αμυντικός. Ο Άρνα είναι εδώ για το 7ο γκολ, ο Βιν Πέλετ μπορεί να το σταματήσει, δεν μπορεί. Δυστυχώς είναι το 7-2 για τον αντίπαλο. Εδώ η Μπαρτσελόνα έφαγε 8, θα φάνε οι κυπριακές ομάδες με τον R9 στην κορυφή. Ας βάλουμε εδώ τον Κασάμα να το δοκιμάσουμε. Ας βάλουμε και τον Δόνι στην κορυφή νομίζω. Ας βάλουμε και τον Πέτροβι στον Τεχέρα. Νομίζω ολοκληρώσαμε τις αλλαγές μας, 5 αλλαγές, πήγε ο Σκέλβι.
Γκασάμα να τον δούμε ακόμη λίγο, τον είδαμε στο πρώτο παιχνίδι ως βασικό. Για τον Σιέλβικ αυτό στο συμπέκτη του στον Απόλλωνα. Και τώρα ο Σαγάς και πάλι. Ένα τρίτο γκολ νομίζω θα μας χαροποιήσει ιδιαίτερα. Γκασάμα εδώ περνάει για τον Τόνι. Και αυτός έκανε το σούτ άστοχο, ίσως θα πρέπει να περίμενα. Ακόμη λίγο έτσι υπερθύμισα τις ικανότητες του Έλληνα. Εδώ κάνει το λάθος όμως ο αντίπαλος. Τον Γκασάμα παίρνει για να δούμε αν μπορεί να κρεμάσει. Μπάλα πάει, δεν πάει. Την πρόλαβε, έτσι όπως φαινόταν νομίζω θα είχε αρκετή πιο περισσότερη δύναμη το σούτ, δεν είχε τελικά. Λοιπόν, για να δούμε τώρα ο Αλπα, ο Ταρίπα τον κυνηγάει, όχι ένα 8ο γκολ. Όχι πως θα κάνει διαφορά από τα 7 δηλαδή, αφού ήδη είναι αρκετά. Πάγαμε και 5 στο πρώτο. Εδώ δεν γίνεται και πάλι. Εμείς βάλαμε 3, φάγαμε 12. Ας πάρουμε τον μέσο όρο, δηλαδή 4-1. Σε γενικά πλαίσια. Αυτά τα δύο παιχνίδια. Εδώ και πάλι φάγαμε και 8 τελικά. Για να δούμε αν μπορούμε να βάλουμε ένα τρίτο τουλάχιστον. Ο Σαγάτ τώρα εδώ φαίνεται πιο γρήγορο από την πριν. Πατάει και τιμή στον Γκασάμα που είναι αρκετά πιο πίσω από τη θέση του Σεφόρ. Τόρις τώρα περνάει ωραία για τον Σαγάτ. Για να δούμε τον Σαγάτ προσπαθεί και για τον Γκασάμα. Ωραία κινήση. Δεν τα καταφέρανε όμως οι δύο παίχτες να συνεργαστούν. Ο Εκπολό τώρα προσπαθεί να κλείσει εδώ το πεδίο. Για να δούμε αν θα του τάρει ο αντίπαλος. Προσπαθεί εκεί, ο Εκπολό όμως κόβει. Και περνάμε για τον Ναρσίν, μια τελευταία προσπάθεια ίσως για την Κυπριακή ομάδα. Όχι, δεν πέρασε για τον Ναρσίν, αν έφευγε εκεί λίγο μόνο θα είχαμε ακόμη μια ευκαιρία. Να μην φάμε ένα το τουλάχιστον εδώ στο τέλος. Και ο Κουλιμπαλί έχει μια ωραία άμυνα. Ακόμη ένα λεπτό για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Όχι, φεύγει μόνος. Ένα τάκλι απελπισίας. Ο Βέτου Μπέλετς σώζει. Παραλίγο εκεί. Το 9-2. Οπότε 8-2 το δεύτερο παιχνίδι, νομίζω, όχι νομίζω, είναι βαρύ το σκορ. Να δούμε λίγο τα στατιστικά, έναν γκολ ο Σολ, έναν γκολ ο Εντουάρτο, μία ασίστ ο Σαγάλ. Και αυτά είχαμε, αφού το πρώτο ήταν μετά από λάθος, νομίζω, του Εντουάρτο αυτό σκοράρε ήταν μετά από λάθος. Το δεύτερο του Φραντ Σολ ήταν μετά από ασίστ του Άγγελο Σαγάλ. Να δούμε λίγο και τα στατιστικά του παιχνιδιού, γιατί νομίζω δεν ήταν τόσο κακό το παιχνίδι από πλευράς μας. Ναι, θα μπορούσε 4,2 τα expected goals του αντιπάλου, εμείς 2,4. Θα μπορούσε να ήταν και 4-2 το παιχνίδι, 4-3 ή 5-3. Θα μπορούσε να σκοράρει. Το σίγουρο είναι ότι θα μπορούσε να ήταν πιο λίγα τα γκολ του αντιπάλου. Δυστυχώς η άμυνά μας τότε είναι πολύ πιο χαμηλή σε rating φαίνεται. Οπότε αυτό ήταν ακόμη δύο παιχνίδια στο τέταρτο επεισόδιο του Κυπριακού Προαθλήματος, το FIFA 23. Δείτε και τα προηγούμενα επεισόδια εκεί όπου κάναμε κάποιες νίκες απέναντι όμως σε ίσους αντιπάλους, τον Παναγιώτη και τον Νεόφυτο. Το πρώτο επεισόδιο τον Νεόφυτο, τα επόμενα δύο ήταν με τον Παναγιώτη. Σήμερα είπα να δοκιμάσω, έτσι δεν ήταν όμως αρκετά καλό το αποτέλεσμα απέναντι σε πολύ πιο καλούς αντιπάλους με 90 ομάδες. Εμείς έχουμε 70, χωρίς chemistry ήταν πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθουμε. Το κάναμε σε κάποιο βαθμό όμως. Δεν μπορούσε να η ομάδα να πάρει έτσι κάποιο αποτέλεσμα. Οπότε όπως είπα, μπορείτε να δείτε όλη τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές από κάτω που θα βρίσκονται στο Κυπριακό Πρωτάθλημα από τη νέα σεζόν και υπάρχουν στο FIFA. Και θα υπάρχουν κι άλλα, αν κάνουν κι άλλες μεταγραφές οι ομάδες μας. Αυτό ήταν το τέταρτο, θα κάνουμε τουλάχιστον ακόμη 2-3 αν γίνουν κι άλλες μεταγραφές. Οπότε θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!